Η Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης διοργάνωσε σήμερα το πρωί συγκέντρωση στην αρχή του πεζόδρομου της Ασκληπίου, όπου βρέθηκαν λίγες δεκάδες εκπαιδευτικών. Το ποσοστό συμμετοχής στην απεργία, όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Ελμετρικάλων Σπύλιος Τσιγάρας, ανήλθε στο 15%. Δηλαδή, από τους 1.000 περίπου καθηγητές που εργάζονται σε σχολεία του νομού, απήργησαν οι 150. Σήμερα και στα Τρίκαλα, όπως και σε όλη την Ελλάδα, οι καθηγητές όλης της Ελλάδας απεργούν κατά της διαθεσιμότητας για να μην απολυθεί κανείς συνάδελφος που βρίσκεται σε διαθεσιμότητα από το καλοκαίρι με τις αυθαίρετες αποφάσεις της κυβέρνησης. Σήμερα είναι η μέρα που εκδικάζεται στο Συμβούλιο Επικρατείας η προσφυγή της ΟΛΜΕ για την ακύρωση του απαράδεκτου αυτού νόμου της κυβέρνησης και γι' αυτό πανελλαδικά πραγματοποιούνται συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας με αφορμή τη σημερινή απεργία. Και η μεγαλύτερη συγκέντρωση πραγματοποιείται στο Συμβούλιο Επικρατείας στην Αθήνα. Στα Τρίκαλα η συμμετοχή, θα έλεγα, είναι μεγαλύτερη από άλλες φορές. Απεργούν 150 συνάδελφοι και πιστεύουμε και θέλουμε να ελπίζουμε και θα αγωνιστούμε γι' αυτό να απορριφθεί από το Συμβούλιο Επικρατείας ο απαράδεκτος, ο αντισυνταγματικός νόμος της κυβέρνησης.